Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη Μύκονο. Να μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του Μύκονος Live, τον Πέτρο Νάζο. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλά τα λέτε, βέβαια, στην περίπτωση του αεροδρομίου. Mm-hmm. Δεν είναι τα αποτελέσματα σωστά, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να πάει σε ένα νησί που δεν έχει αεροδρόμιο, όπως στην Άξο ή στην Πάρο που τώρα το φτιάξανε στην ουσία λίγο πιο μεγάλο, ναι, ερχόταν μέσω Μυκόνου. Ή να πάει, ας πούμε, σε κάποια, να πάει στην Τίνο, να πάει σε κάποια γειτονικά νησιά. Και έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώνει την κίνηση. Σίγουρα είναι εκπτωτική η φετινή σεζόν, πρώτη Πέτρο, φορά στην ιστορία. Λες ουσιαστικά ότι τα στοιχεία από το αεροδρόμιο της Μυκόνου δεν αφορούν μόνο τη Μύκονο, αφορούν και τα νησιά που βρίσκονται κοντά και κάποιοι έρχονται Μύκονο για να πάνε στην Άξο, στην Τίνο ή οπουδήποτε πιο σε κοντινούς προορισμούς. Καταρχήν, σαν ξενοδόχος, θα σας πω ότι πρώτη φορά στην ιστορία είδαμε μία ημέρα διαμονή. Εμείς ποτέ δεν τη δεχόμασταν, αλλά λόγω της πτώσης τη βάλαμε και βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν θέλει να κάτσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Θέλει να δει τους Μήλους, θέλει να δει, ας πούμε, τη να μικρή Βενετία. Μια φωτογραφία, ναι. Ναι. Ναι, αυτό λέγεται, να ξέρεις, το τουρισμό just for the experience. Πού συμβαίνει αυτό? Στα πολύ ακριβά μέρη. Και γιατί συμβαίνει? Γιατί κάποιος δεν μπορεί να δώσει τόσα λεφτά για μια εβδομάδα, ειδικά όταν η ξαπλώστρα έχει την τιμή του δωματίου, που ήταν κάτι πάρα πολύ παράλογο αυτό τα τελευταία χρόνια. Να δώσω για, δώσε μας λίγο και την εικόνα της μάχης της ξαπλώστρας, γιατί μαθαίνουμε ότι και εκεί έχουμε γενναίες εκπτώσεις και αλλαγές πλέον στο πανάκριβο αυτό καθεστώς του πρώτο τραπέζι πίστα στην Μύκονο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει μειώσεις. Έχω δει πολύ μικρές μειώσεις. Υπήρχε τώρα και η μόδα της ελάχιστης κατανάλωσης. Δηλαδή δώσουμε 150 ευρώ και δώσουμε και άλλα 100. Κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω δεν θα υπάρχουν του χρόνου, γιατί φάγαμε ένα ωραίο σκαμπύλι φέτος. Και πράγματι ήταν παράλογο η ξαπλώστρα να είναι πολλές φορές όσο κάνει ένα δωμάτιο που παίρνει 24 ώρες με πισίνα. Όλα αυτά τα πληρώσαμε φέτος. Και βέβαια, εντάξει, είχαμε κάποιες χρονιές μετά τον κορονοϊό που ήταν λυσασμένος ο κόσμος. Αλλά μετά την ενεργειακή κρίση, που το χειμώνα όλοι πληρώσαμε το ρεύμα, το αέριο και το σούπερ μάρκετ στο τριπλάσιο, πλέον δεν έχει ο κόσμος λεφτά για τη Μύκονο και για τη Σαντορίνη και για, γενικά για ακριβούς προορισμούς. Άρα έρχονται μια-δυο μέρες και μετά πάνε στην Άξο, πάνε στην Πάρο, πάνε στην Ικαρία, πάνε σε πιο φθηνούς προορισμούς. Να δώσω ένα στοιχείο που νομίζω ενισχύει αυτό που λέτε για την αεροπορική κίνηση, ότι βρίσκεται σε αντίθεση με τη διεθνή κίνηση, η εσωτερική κίνηση βρίσκεται στο συν 7,8% σε σχέση με πέρσι. Κάτι που δείχνει ότι όντως έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μετά πηγαίνουν προφανώς σε άλλα νησιά της τριγύρω περιοχής. Να δώσουμε μια εικόνα για τις τιμές και στις ξαπλώστρες και στα καταλήμματα και στα βασικά στα οποία μπορεί να κάνει ένας τουρίστας. Πώς είναι η κατάσταση τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι ήρθαμε τις τιμές κοντά στο 50%, διότι δεν νοικιαζόντουσαν τα δωμάτια. Κακά τα ψέματα. Αυτό μου λέει ο κόσμος. Καλά, οι φίλες πραγματικά φτάσανε δηλαδή να κάνουν μια έκπτωση και 70% για να νοικιαστούν, διότι ξέρετε είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις. Όταν κάνεις μια βίλα εδώ πέρα θες 5 εκατομμύρια και έτσι δεν μπορεί να είναι άδεια. Αλλά κάποιοι προκληρώσαν τις βίλες το χειμώνα, μην ξέροντας τι θα γίνει το καλοκαίρι. Και έχουν μπει μέσα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα. Γιατί ποιος θα φανταζόταν ότι η Μύκονος θα είχε μια τρομερή πτώση τον Μάιο και τον Ιούνιο, που δεν την είχαμε ξαναδεί στην ιστορία της Μυκόνου. Πού έφτασε αυτή η μείωση τον Μάιο και τον Ιούνιο, Πέτρο, με την δική σου εικόνα από εκεί? Κοιτάξτε, εμένα το ξενοδοχείο μου είχε μια πτώση 90% τον Ιούλιο, είχε μόνο ένα δωμάτιο. Εντάξει, θεωρώ ότι η πτώση ήταν κοντά στο 60-70, γιατί εμένα είναι και λίγο μακριά τα δωμάτια μου. Αλλά πραγματικά εμείς δεν το φανταζόμασταν αυτό, δηλαδή ότι δεν θα ερχόταν ο κόσμος low season. Και υπάρχει μια λογική, δηλαδή όταν έρθει κάποιος με ένα φθηνό δωμάτιο, δεν μπορεί μετά να δώσει περισσότερα σε μια ξαπλώστρα και να φάει και να πιει με τιμές οι οποίες είναι πανάκριβες. Άρα χάσαμε εμείς αυτό που λένε low season, τους πελάτες της low season εποχής. Και να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο για τα στοιχεία του real estate που μιλάνε για το μείον 50%. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρόκειται να αλλάξει για τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα οποία έχουμε σαν νησί. Πάλι είδα χθες ένα story ενός Άραβα που του πήραν ένα πανάκριβο ρολόι. Και δυστυχώς οι κλοπές είναι πάρα πολλές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έρχονται εδώ πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι και επώνυμοι και τους κατακλέβουν, δεν θα ξανάρθουν διότι δεν νιώθουν ασφάλεια. Φέτος εμείς φτιάξαμε ένα καλό αστυνομικό τμήμα. Όλα αυτά τα χρόνια είχαν 20 παιδάκια τα οποία δουλεύαν το βράδυ σε βίλες και ήταν λογικό γιατί πώς να επιβιώσει στην Μύκονο. Κάναν τους νυχτοφύλακες αυτά τα παιδιά. Με συνέπεια εδώ πέρα να γίνεται ένα πάρτι. Να έρχονται και να κατακλέπουν πολύ διάσημα ονόματα. Και τώρα ξέρετε κάτι, δεν μπορούν να κρυφτούν αυτά τα πράγματα. Βγαίνει άλλο στο TikTok, βγαίνει Gigi, θα δει κάνει ένα tweet και το βλέπει 7 εκατομμύρια κόσμος. Δεν είναι όπως παλιά που δεν είχαμε το ίντερνετ και δεν μαθευόντουσαν. Τώρα είναι πολύ αρνητική η διαφήμιση. Είτε γιατί κάποιος πληρώνει πολύ ακριβά το φαγητό του, το ποτό του, βγαίνει όλος και το λέει. Έδωσα τόσα για το φαγητό, δεν ξέρω να πατάω. Και ποστάρει και την απόδειξη μαζί, ναι. Ποστάρει και την απόδειξη, ποστάρει και το ένα, ποστάρει και το άλλο. Λέγαμε εδώ είναι κρυπτόν υπό τον ήλιο, τώρα πρέπει να λέμε ότι δεν πρέπει να κρύβεται, δεν κρύβεται τίποτα από το ίντερνετ. Είναι, το βασικό ζήτημα είναι η ζημιά που γίνεται στο μπραντ του νησιού, γιατί η Μύκονος είναι ένα πολύ καλό μπραντ για την Ελλάδα και ένα πάρα πολύ ακριβό μπραντ. Φέτος, ίσως είναι αυτό που είπες Πέτρο, ότι ίσως αυτό το καμπανάκι το φετινό, όσο και βαρύ να ήταν, να λειτουργήσει θετικά στο τέλος ή τουλάχιστον να σε ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει θετικά. Και βέβαια είχα πει και στον κύριο Κικίλια ότι γιατί καταργήθηκε η τουριστική αστυνομία. Πρώτον, πρέπει ένας τουρίστας να βρίσκει το δίκιο του. Γιατί είναι λογικό ότι δεν θα περιμένετε 3 χρόνια να πάει να γίνει το δικαστήριο στη Σύρο. Αυτό ήταν ανέκδοτο και να σας πω και κάτι, ήταν και λυπηρό. Γιατί κάποιος δηλαδή να μην βρει το δίκιο του σαν τουρίστας, αλλά να καταδικάσουμε και τον απαταιώνα επιχειρηματία. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε άλλο προϊόν. Δεν βγάζουμε ούτε κινητά, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα δεν βγάζουμε. Μόνο τουρισμό παράγουμε. Δεν γίνεται να κλέβουμε κάποιους τουρίστες και αυτοί να μην βρίσκουν το δίκιο τους, αλλά να μην βάζουμε και μια τιμωρία στον κακό επιχειρηματία. Ναι. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη σεζόν. Πέτρο Νάζο, θα είμαστε σε επαφή για να βλέπουμε πώς πάει και η Μύκονος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και δεν μόνο στη Μύκονο, και το έτερο premium νησί και στη Σαντορίνη τα ίδια στοιχεία δίνει.